απευθείας προκάτια να ξαναλάβουν αυτοί. Γιατί ο δρόμος θα τελειώσει πριν τις 31 Μαρτίου, αλλά να μας πούνε ποιας χρονιάς. Αναβρασμός και έντονη ανησυχία επικρατεί στον Πανασό του Δήμου Γόρτινας, με τους κατοίκους να στέλνουν τελεσίγραφο προς πάσα κατεύθυνση πως θα προχωρήσουν σε κινήσεις ΜΑΤ με στόχο να αποτρέψουν μια ενδεχόμενη απομόνωσή τους εξαιτίας των έργων για τον κάθε οδικό άξονα Ηράκλειο Μεσαρά. Εδώ βέβαια ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ερχόμαστε δηλαδή σε ένα σημείο που να εγκλωβιζόμαστε και να μην έχουμε εναλλακτική λύση. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν το αίτημα του ΟΑΚ για διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Αγίας Βαρβάρας Πανασού. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται μάλιστα και σε σχετική ανακοίνωση, προχωρώντας σε γενική συνέλευση το πρωί της Κυριακής, προκειμένου να συζητήσουν τι μελιγενέστε με την επικείμενη διακοπή της κυκλοφορίας στις 25 Ιανουαρίου. Όπως υπόθηκε από τους κατοίκους του Πανασού, της Γέργερης και της Νιβρίτου, εφόσον ο δρόμος κλείσει, πρόκειται για ένα γεγονός που θα δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα στους κατοίκους των χωριών της ευρύτερης περιοχής. Υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή να κλείσει ο δρόμος και να μην έχουμε εναλλακτική πρόταση. Πρέπει ο δρόμος να μην κλείσει ή να βρεθεί εναλλακτική λύση, όμως αλλά να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ασφαλή διέλευση όλων των κατοίκων. Και οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή που επωφελούνται από τις προτάσεις που κάνουμε αυτή τη στιγμή και από τη λύση που προσπαθούμε να βρούμε είναι τουλάχιστον 5.000. Η εταιρεία δεν υπάρχει καμία περίπτωση λόγω του μεγέθους του έργου να μπορέσει να τα απεξέλθει όσον αφορά προθεσμίες. Δεν έχουν υποσχεθεί ποτέ οι ημερομηνίες και τα έργα που έχουν υποσχεθεί χρονικά στο παρελθόν, με αποτέλεσμα αν μια φτωχία του έργου δεν εκτελεστεί στις προθεσμίες που δίνουν, εμείς θα βρεθούμε αποκλεισμένοι επαόριστον. Είναι το βασικότερο αίτημα που θέλουμε και γι' αυτό το λόγο δεν θέλουμε να κλείσει ο δρόμος, διότι φοβόμαστε πάρα πολύ για την μη συνέχεια της λειτουργίας του. Κύριε, ο δρόμος δεν θα κλείσει εάν το να κλείσει μια στιγμή 15-20 μέρες για να συνδεθεί, μπορεί να υπάρξει αυτή η περίπτωση. Αλλά όχι να μας το κλείσουν αυτές τις 25 και θα πάρει και παράταση και 2 μήνες και 3, θα είναι όλος ο χρόνος και ώρα. Το παρόν στη συνέλευση έδωσαν και εκπρόσωποι εκπαιδευτικών της περιοχής, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για το επικείμενο κλείσιμο του δρόμου, αφού θα αναγκάζονται όπως και οι κάτοικοι να διανύουν πολύ μεγαλύτερη χιλιομετρική απόσταση καθημερινά μέσω του Αμπελούζου για να προσεγγίζουν το Ηράκλειο ή την Αγία Βαρβάρα. Συμμεριζόμαστε τα προβλήματα των κατοίκων και έχουμε και εμείς σαν εκπαιδευτικοί τεράστιο πρόβλημα. Μιλάμε για τα δημοτικά σχολεία της Γέργερης, του Ζαρού, των Βοριζίων και των Καμαρών, μόνο για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί δεν γνωρίζω και τι συμβαίνει με τη δευτεροβάθμια. Και μιλάμε για 40 μεταφερόμενους εκπαιδευτικούς που είμαστε στον αέρα. Οι οποίοι θα υποστούν τεράστια ταλαιπωρία, έτσι, ένα ενδεχόμενο κλείσιμο. Τεράστια ταλαιπωρία. Και που μιλάμε για εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν με τα σχολεία της Μεσαράς χρόνια τώρα. Αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο πρέπει να ολοκληρωθεί. Και το ευχάριστο είναι ότι συμφωνούμε όλοι. Όμως, την ευθύνη της εταιρείας που έχει αναλάβει να ολοκληρώσει το έργο, την ευθύνη της πολιτείας, δεν θα την αναλάβουν οι πολίτες. Δεν μπορούν οι πολίτες να έχουν αυτή τη μεγάλη επιβάρηση, την οικονομική επιβάρηση, και συγχρόνως επιβάρηση σε χρόνο για να μπορέσει να διευκολυνθεί η εταιρεία να ολοκληρώσει το έργο. Οι κάτοικοι που θέτουν πρώτων ευθυνών τους στους ηθήνοντες κατασκευής του έργου, δηλαδή τον ΟΑΚ, σχεδιάζουν δυναμικές κινητοποιήσεις με κλείσιμο του δρόμου στην Αγία Βαρβάρα σε περίπτωση που στις 25 Ιανουαρίου απομονωθούν επαόριστον λόγω της απαγόρευσης διέλευσης από τον ήδη υφιστάμενο δρόμο Αγίας Βαρβάρας Πανασού.